Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, μάστικα έχουν γίνει τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Αυτή τη φορά ο εισαγγελέας παρενέβη για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που προσκομίστηκαν από εργαζόμενους του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Αναστασία Αργυριάδου που είναι στη σύνδεσή μας. Ελέγχονται από τον εισαγγελέα αν είναι ψεύτικα τώρα. Η αφορμή και την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία υπήρχαν υποψίες για 20 πιστοποιητικά εμβολιασμού εργαζομένων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Η διοίκηση του νοσοκομείου λοιπόν εντόπισε ότι τα πιστοποιητικά αυτά εκδόθηκαν 31 Αυγούστου στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Ήταν για εμβολιασμό πρώτης δόσης 20 εργαζομένων. Τη στιγμή που το εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου την ημέρα εκείνη ήταν ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα και να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι την τελευταία στιγμή πριν ξεκινήσει ο μέτρο της αναστολής. Μάλιστα, υπάρχει και μια άλλη περίπτωση ενός εργαζόμενου που προσκόμισε το μήνα Ιούλιο πιστοποιητικό νόσησης και τον Αύγουστο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Nice. Ερευνάται και αυτή η περίπτωση. Τώρα, να σου πω και για δύο άλλες περιπτώσεις που προέκυψαν τώρα, είδες τελευταία στιγμή. Δύο νοσηλεύτριες νοσοκομείων της Μακεδονίας, σύμφωνα με πληροφορίες που ήταν ανεμβολίαστες, είχαν βγει σε αναστολή, προσκόμισαν τα τελευταία 24 ώρα στους διοικητές τους πιστοποιητικά νόσησης, τα οποία όμως είχαν εκδοθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί, έγινε έρευνα, ότι τα δείγματα δεν είχαν πάρθει στο νοσοκομείο Γεννηματάς και γίνεται έρευνα που βρέθηκαν, ναι, από πού προέκυψαν αυτά τα δείγματα. Είχαμε όμως και μια σουρεαλιστική κατάσταση μέσα σε όλα αυτά. Στην Κρήτη, μια δημοτική υπάλληλος κλειδώθηκε μέσα στο καπί και αρνιόταν να βγει. Σχεδόν σαν να ζητούσε άσυλο από κοντά. Ήταν ανεμβολίαστη, αρνούνταν λοιπόν να εμβολιαστεί, μπήκε σε αναστολή, αλλά δεν μπορούσε να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν πήρε το σύζυγό της στο αργαλοχώρι του Ηρακλείου, ταμπουρώθηκε μέσα στο καπί και σύμφωνα με πληροφορίες είχε αλλάξει και τις κλειδαριές της δομής. Χρειάστηκε η παρέμβαση εισαγγελέα και ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση για να ανοίξει η πόρτα, να σπάσουν τα κλειδαριά και να συλληφθεί συγκεκριμένη υπάλληλος. Τα είναι απίθανα πράγματα, τι να πει κανείς.